Και παρακαλώ πολύ να μην υπάρξουν απόνερα από την τοποθέτηση. Ελάτε. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω. Επειδή είναι σοβαρό το. Ελάτε, κύριε. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν απόνερα. Παλιριακά κύματα όμως και τσουνάμι από αυτά που έρχονται θα υπάρξουν σίγουρα. Λοιπόν, προσέξτε τι έχει γίνει. Προκηρύξαμε το διαγωνισμό, τα λέω πολύ γρήγορα. Προκηρύξαμε το διαγωνισμό για την κάλυψη των κενών κρεβατιών εντατικής θεραπείας τον Μάιο πέρυσι με χρηματοδότηση από το Κερκνό για 200 γιατρούς και 100 γιατρούς και 400 νοσηλεύτερους. Κατατέθηκαν 200 αιτήσεις γιατρών. Μάθαμε ότι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αιτήσεων ακολουθιόταν το παλιό σύστημα από τον παραμηχανισμό που συνέχιζε να εμφυλοχωρεί μέσα στο Κελπνό. Δηλαδή να κάνει μοριοδότηση με βάση τα μπιλιετάκια που είχε μάθει αυτός ο μηχανισμός να τους στέλνουν στο παρελθόν. Είχαμε ηθική, νομική και πολιτική υποχρέωση να ελέγξουν αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες. Εντέλαμε λοιπόν, ναι εμείς το είπαμε και είναι τιμή μας και η καμάρι μας που το κάναμε, να, τη διοίκηση του Κελπνό να μας αποστείλει τους φακέλους και την κατάταξη που είχαν κάνει για να δούμε αν όντως ισχύει. Και ότου θαύματος, τι αποκαλύφθηκε, ότι σε 205 αιτήσεις είχαν υπάρξει 88 λάθος σε εισαγωγικά μοριοδοτήσεις. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μεταπτυχιακό φαινόταν ότι είχαν. Άνθρωποι που είχαν δεν το βάζανε. Και βήρα δώστου. Και, λάθος χρόνη προϋπηρεσίας, άρα λάθος σειρά κατάταξης. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είπαν, έχετε κάνει λάθος, 1, 2, 3, 4, 88. Παρακαλώ διορθώστε τα για την άτατα στοιχεία. Και αυτό έγινε. Και η Επιτροπή του Κερκνού μετά αυτό έβγαλε. Και δεν υπήρξε και καμία ένσταση. Γιατί αυτό ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκαν στον Κερκνό από καταβολής του κριτήρια του ΑΣΕΠ και ορθής μοριοδότηση. Αυτό έγινε. Μισό λεπτό, δεν τελειώσαμε. Κάνει μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης για υπεξαίρεση δημοσίου εγγράφου. Πιανόν, η πολιτική ηγεσία που δέχεται μια καταγγελία να μην την ελέγξει γιατί θα κουμπίσει τα άγια δισκοπότηρα που είναι κρυμμένα στο Κελπνό. Αυτό κάναμε. Έρχεται εδώ για άρση, δεν κάνει πρόταση ο κύριος Γεωργιάδης, δεν κάνει πρόταση για άρση ασυλίας για να πάω με τον νόμο περίπου. Όχι αναφορές σε ονόματα, παρακαλώ. Ναι. Κάνει για άρση ασυλίας. Μα ο κύριος Τζαβάρας και ο κύριος Γεωργιάδης έχουν κάνει αυτή τη μήνυση. Προσέξτε, αυτή την έχουν κάνει. Λοιπόν. Κάποιος θα την έκανε. Μπράβο, να πούμε και ποιος την έκανε. Να μην κρυβόμαστε γενικώς. Λοιπόν, διότι υπήρχε και ήξερε ότι υπήρχε καταγγελία που είχε στοιχειοθετηθεί για τους διορισμούς που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Και ακόμα την ελέγχει η δικαιοσύνη. Την ελέγχει. Ακόμα την ελέγχει. Τα έχουμε καταθέσει 6 και 7 μήνες και ακόμα ελέγχεται. Κάνουν τη μήνυση, σε χρόνο ρεκόρ έρχεται για άρση ασυλίας ως βουλευτή σε μένα. Λέω αυτά που λέω τώρα εδώ, τα λέω και στην Επιτροπή. Και καταλήγει η Επιτροπή ότι πρέπει να ζητηθεί να πάω με τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Βεβαίως και να πάω. Αν τολμάτε, κάντε το. Να δούμε πώς θα πει διαβάνω σάκος. Και τι γίνεται τώρα. Μαζί με μένα και τον Αντρέα, τον κύριο Ξανθό, τον υπουργό, καταγγέλουν και μηνύουν τους δύο συνεργάτες μας και τον έναν υπάλληλο του Υπουργείου, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά του ελέγχου. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, με ένα κείμενο 3 σελίδων, από ό,τι μάθαμε, λέει ότι πρέπει να μπει υπόθεση στο αρχείο. Και αυτό ανακοινώνω προχτές, γιατί στο site του Δικηγορικού Συλλόγου, πριν από κάποιες μέρες που είχαμε την κουβέντα στη Βουλή, στο site του Δικηγορικού Συλλόγου φάνηκε ο αριθμός της απόφασης που λέει ότι αυτή η απόφαση, αυτή η υπόθεση πρέπει να αρχειοθετηθεί. Πηγαίνει λοιπόν η υπόθεση στον εισαγγελέα εφετών. Συντομεύεται, κύριε. Τελειώνω. Στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος πολύ αξία θα έχει να δούμε τι αιτιολόγηση κάνει. Τι αιτιολόγηση κάνει. Θα εκτεθείτε. Και λέει, διαφωνώ να ασκηθεί δίωξη. Να δούμε την αιτιολόγηση. Γιατί μπορεί και να μην υπάρχει. Μπορεί και να μην υπάρχει. Και εγώ το λέω εδώ δημόσια, ότι θα πάω στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ελέγξει τις δύο αιτιολογήσεις. Διότι δεν μπορεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών να λέει πάει στο αρχείο
Και ο εισαγγελέας εφετών να λέει, πάει για 3 κακουργήματα και ένα πλημέλημα οι υπάλληλοι. Αυτό έχουν κάνει. Αυτό έχει γίνει. Ευχαριστούμε. Δόθηκαν οι διευκρινήσεις. Παρακαλώ. Ποιος είναι αυτός ο εισαγγελέας? Έχω πει ποιος είναι. Εντάξει, αυτός, κύριε Πολάκη. Εντάξει. Αυτός που αρχιοθέτησε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και αυτός που χειρίστηκε το διεθνές έντερμα του Χριστοφοράκου. Αυτός. Εντάξει, είναι. Κύριε Πολάκη, μη συνεχίζετε. Διότι για την ώρα ζητάει το λόγο μόνο ο κύριος Τσαβάρας. Λοιπόν, και διακόπτουμε τον Ιρμό μια.